Θέλω να πάμε λίγο σε κάποια μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει τις τελευταίες ημέρες από αμπελουργούς, ερασιτέχνες κυρίως, καθώς οι καιρικές συνθήκες πραγματικά τους έχουν προβληματίσει. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα, μέσα στο Φλεβάρι ξεκινάει και η διαδικασία του κλαδέματος. Τι πρέπει να προσέξουν οι αμπελουργοί από τώρα, μέσα στο Γενάρη, τι πρέπει να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη, γεωπόνος και πρώην Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας, κύριε Δασκαλάκη, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά. Ακούσατε και τον κύριο Λονταράκη πριν από λίγο με τη μελισσοκομεία. Πολλά τα προβλήματα, είμαι σίγουρος τα γνωρίζετε κι εσείς. Παντού υπάρχουν. Είδατε ο πρωτογενής τομέας. Περισσότερα πιστεύω. Βέβαια. Και πρέπει να στηριχθεί. Λοιπόν, στο κομμάτι της αμπελουργίας, στο κομμάτι το τι πρέπει να προσέξει ο ερασιτέχνης αλλά και ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή, πού πρέπει να εστιάσουμε? Τώρα είναι τα κλαδέματα. Ξεκινάνε τα κλαδέματα. Όχι, σας ακούω. Μας ακούτε, θα το βρούμε, δεν πειράζει. Όχι. Ναι, έχει διακοπές. Λοιπόν, ξεκινάνε τα κλαδέματα, καιρικές συνθήκες. Ξεκινάνε τα κλαδέματα, το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αμπελουργίας και το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Και το πρώτο και βασικό είναι αυτές οι αρρώσεις οι οποίες παρουσιάζονται στα αμπέλη, οι οποίες αντιμετωπίζονται τώρα με το κλάδεμα. Είναι αυτές οι ασθένειες του ξύλου, οι οποίες δυστυχώς πάντου υπάρχει στο Ηράκλειο και αυτές είναι οι κύριες αιτίες που γερνάνε τα αμπέλια. Είναι οι γνωστές στον παραγωγό, η ίσκα, η ουτύπα, η φόμοψη, είναι και κάποια βακτήρια, είναι και στις ψηριζίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βέβαια κάνει δυστυχώς πολλή ζημιά εδώ στο Ηράκλειο χωρίς να το ξέρει ο παραγωγός. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται, δεν είναι η ώρα του. Αλλά τέλος πάντων, συγχαίρεται όμως με την ίσκα, μπορεί να σε Κύριε Δασκαλάκη, αυτές οι ασθένειες, αυτά τα βακτήρια είναι ορατά κατά τη διάρκεια του κλαδέματος. Τι πρέπει να ανησυχήσει τον παραγωγό? Καμπανάκι κινδύνου αν δούμε τι κατά τη διάρκεια του κλαδέματος στο ξύλο. Η γνώμη είναι η εξής. Ναι. Τώρα στο κλάδεμα βέβαια θα παρουσιαστεί, αλλά η γνώμη δική μου είναι, η οποία είναι σημαντική, το οποίο ο παραγωγός δεν την ξέρει, είναι ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος τον Αύγουστο στο αμπέλι μας. Τότε που παρουσιάζει τα συμπτώματα, υπάρχει το φύλλο, υπάρχουν τα συμπτώματα, είναι χαρακτηριστικά και εκεί μπορούμε να επέμβουμε χωρίς να έχουμε μόλυνση στο αμπέλι. Δηλαδή τον Αύγουστο πάμε, εξετάζουμε τα αμπέλι μας, αν υπάρχουν κουρμούλες οι οποίες είναι άρρωστες, αρχίζουμε και τις καθαρίζουμε και φτάνουμε στο καθαρό. Έχει το πλεονέκτημα αυτό ότι μπορούμε εκείνη τη στιγμή να δούμε πού είναι η ζημιά και το κυριότερο είναι ότι αυτές οι πληγές που κάνουμε δεν μολύνονται εκείνη τη στιγμή. Άρα μπορούμε, αυτό είναι ένα σημαντικό το οποίο δεν γίνεται εδώ, να γίνεται μια πρώτη επέμβαση γύρω στον Αύγουστο. Να γίνει ας πούμε μια επιθεώρηση και μια χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα. Ώστε το χειμώνα να έχουμε όσο γίνεται λιγότερο υλικό. Το δεύτερο μόλισμα. Το δεύτερο είναι ότι τώρα που κάνουμε τα κλαδέματα, μια ας πούμε οδηγία είναι να γίνεται όσο γίνεται πιο όψιμα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, ιδίως για παραγωγούς οι οποίοι έχουν πολλά αμπέλια, γιατί είναι χρονοβόρο το κλάδεμα, θέλει κάποιο χρόνο, δεν μπορείς να τα κλαδέψεις όλα το Μάρτι, ας πούμε αρχές του Μάρτι. Για ποιους λόγους αρχές του Μάρτι, τελευταία στιγμή, καιρικές συνθήκες? Γιατί εκεί έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι τότε οι μολύσεις δεν μπορούν να γίνουν εύκολα. Τότε οι μολύσεις δεν γίνονται εύκολα, όπως και το καλοκαίρι δεν γίνονται στις πληγές. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγει όψιμα το αμπέλι και ανοίγει πιο όμορφα. Ζεσταίνεται, έχει ζεσταθεί και η ρίζα, είναι πάνω ζεστό και το βλέπεις, δουλεύει πολύ γρήγορα. Και αν γίνει κάποιος παγετός, ένα όψιμο, ας πούμε μια βροχή για τη φόμοψη,
προστατεύεται αυτό το πράγμα καλύτερα από αυτό που θα ανοίξει πρόημα, που θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες, θα έχει υγρασίες και οι μολύνσεις θα είναι πιο εύκολες. Άρα το όψιμο κλάδεμα είναι σημαντικό και πρέπει, το δεύτερο δηλαδή σημαντικό είναι αυτό. Το πρώτο είναι τον Αύγουστο και το δεύτερο είναι το όψιμο όσο γίνεται, όσο μπορεί να γίνει. Αναφορικά, αναφορικά κύριε Δασκαλάκη, με τα ραντίσματα, είτε έχουμε να κάνουμε μια βιολογική καλλιέργεια, είτε έχουμε να κάνουμε την κλασική παραδοσιακή καλλιέργεια, μπορεί να μπει κάτι στο χωράφι, στο αμπέλι αυτή την περίοδο? Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Για ραντίσματα δεν χρειάζεται, καλόν είναι να μην γίνονται. Ερώτηση, ρώτησε κάποιος τηλεθεατής χθες με ένα μήνυμα αναφορικά με τη λίπανση. Η λίπανση τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Το κάλι έπρεπε να έχει μπει τώρα. Το κακό είναι ότι δεν βρέχει φέτος. Είναι ένα πρόβλημα. Θα τον υποτιμήσω, πιστεύω. Το κάλι πρέπει να έχει μπει τώρα. Να έχει μπει το κάλι και περιμένουμε τις βροχές για να μπει το άζωτο. Μάλιστα, άρα είμαστε σε ένα στάδιο που μπαίνει το κάλι, γιατί καλό είναι αυτά τα λοιπά, δηλαδή να μπαίνουν χωριστά, όχι μαζί. Γιατί συνήθως υπάρχει για ευκολία ο παραγωγός, έχει τα σύνθετα, βάζει και το άζωτο, βάζει το κάλι. Δεν δουλεύουν όμως μαζί. Για λόγους απορρόφησης. Λοιπόν. Άρα το κάλι να έχει μπει και το άζωτο περιμένουμε. Το κακό είναι τα νερά. Μάλιστα. Γιατί αν δεν πέσει νερό, δεν μπορεί να πάει και το λίπανο στη ρίζα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Χρηστικές συμβουλές όπως πάντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν,